Το μήνυμα ότι δεν θα εγκαταλείψουν τον αγώνα τους και πως θα συνεχίζουν να υπερασπίζονται το αγαθό της δημόσιας και δωρεάν υγείας, έστειλαν σήμερα εργαζόμενοι στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, στο πλαίσιο της 24ωρης απεργίας που είχε εξαγγείλει υπό ΕΔΗΝ. Η πολιτική που θέλει τους εργαζόμενους, όπως λέει ο κ. Γεωργιάδης, κάφρους και ανθρωπάκια, του την επιστρέφουμε, γιατί ακριβώς οι υγειονομικοί είναι άνθρωποι με αλφα κεφαλαίο. Εργαζόμενοι σε Βενιζέλιο και Παγνή περιέγραψαν μια κατάσταση που όμοια της δεν έχει υπάρξει ποτέ, σχολιάζοντας ότι η πλήρης εγκατάλειψη αποκρίνεται στην ξεκάθαρη πρόθεση της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση και παροχές υγείας μόνο σε όσους έχουν χρήματα. Το Υπουργείο έχει αφήσει το νοσοκομείο στα προβλήματά του, στην υποστελέχωση και δεν δίνει καθόλου μέρημνα για οτιδήποτε συμβαίνει και σε εμάς και στα υπόλοιπα νοσοκομεία. Είμαστε πλέον σε πόλεμο και δεν θα αφήσουμε ένα ιστορικό νοσοκομείο σαν το Βενιζέλιο να καταρρεύσει. Από εδώ και πέρα θα έχουμε συνεχώς κινητοποίηση και θα είμαστε στους δρόμους. Αδικημένες δήλωσαν οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι στον καθαρισμό, αφού μετά από την πανδημία και την προσφορά τους, όπως τόνισαν, πλέον τους ζητούν, όπως είπαν, να φύγουν. Την ώρα που οι ελλείψεις είναι τέτοιες που για να βγει μέρος και όχι το σύνολο της δουλειάς που θα πρέπει να κάνουν, κόβονται άδειες και ρεπό. Έχουμε κουραστεί να μειώνομαστε σαν προσωπικό συνέχεια, τα αιτήματά μας να μην γίνονται αποδεκτά. Και όσοι μας ακούνε να μην μας δίνουν σημασία. Έχουμε φάει τόσα χρόνια τον πέρασμα από τη ζωή μας και μας πετάνε έξω. Αυτή τη στιγμή είμαστε πόσες γυναίκες έχουμε μείνει, αυτές είμαστε και βγάζουμε το νοσοκομείο όλο μόνες μας. Ο κύριος Άδωνης δεν μας χρειάζεται, είπε. Μπορείτε να ρωτήσετε τους ασθενείς, τους γιατρούς μας, όλους μέσα αν μας χρειάζονται ή όχι. Δύο περίπου μήνες από την έναρξη των απογευματινών χειρουργείων πάντως, όπως τόνισαν, καμία λίστα αναμονής δεν έχει μειωθεί. Γεγονός που αναδεικνύει πως ουσιαστική πρόθεση δεν είναι η επίλυση προβλημάτων και η κάλυψη αναγκών των πολιτών, αλλά να γεμίζουν τα ταμεία με απότερο μεγάλο κερδισμένο τον ιδιωτικό τομέα. Οι λίστες αυξάνονται και ταυτόχρονα ο κόσμος που πληρώνεται, υποχρεώνεται, εξαναγκάζεται να πληρώσει, δυστυχώς όλο και μεγαλώνει, γιατί ακριβώς η κυβέρνηση δεν θέλει να ακούσει τις προτάσεις των υγειονομικών. Και όλο και περισσότερες υπηρεσίες θέλει η κυβέρνηση αυτή, το έχει δηλώσει, άλλωστε να γίνουν ιδιωτικές ή να είναι τέλος πάντων πολύ αυστηρά ταξικές, με την έννοια ότι όποιος έχει και πληρώνει θα έχει καλύτερες υπηρεσίες υγείας, όποιος δεν πληρώνει θα έχει ό,τι απομένει. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία ζήτησαν από τους πολίτες να σταθούν δίπλα τους στον αγώνα που κάνουν, απευθύνοντας ευρύ κάλεσμα στο πανυγειονομικό συλλαλητήριο στο Ηράκλειο στις 21 Μαΐου. Ουσιαστικά ταλαιπωρούν και ασθενείς και εργαζόμενους όλοι στους δρόμους στις 21 του Μάη, 12:30, να πούμε ένα μεγάλο όχι στη διάλυση της δημόσιας δωρεάν υγείας και να πετύσουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλο το λαό.